μαζί με τα κορίτσια γυρίσατε τα σοκάκια της Ερμιόνης. Τις εντυπώσεις σου για τη σημερινή βραδιά και τη συμμετοχή του κόσμου. Για εντυπώσεις δεν θα μιλήσω. Εγώ ήθελα μόνο να αφαιρθώ. Είναι καλό να διατηρούμε τα έθιμα, την παράδοση και να συνεργαζόμαστε με όλο τον κόσμο, τον οποίο είναι δίπλα μας, μας στηρίζει και ζητά από μας πράγματα, έστω και αυτά τα λίγα μπορούμε να του προσφέρουμε. Θέλω να σταθώ στην καλή χημεία που με λίγη προσπάθεια ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει αρκετά πράγματα. Όλα αυτά που είδατε σήμερα οφείλεται σε μια συνεργασία μερικών ανθρώπων και ιδιαίτερα μερικών φίλων, πραγματικών φίλων που αγαπάνε και εμάς, αγαπάνε και την Ερμιόνη. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Ερμιονίτες που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας, όλους αυτούς που δώσαν έστω και το κάτι της γι' αυτό. Θέλω να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μας, στους Ιδραίους, που στο πρώτο κάλεσμα που έχει γίνει μέχρι τώρα ανταποκριθήκανε απλόχερα. Μας δώσαν την αγάπη τους και μας είπαν κιόλας ότι όποτε θέλετε μπορούμε να συνεργαστούμε. Είμαστε μαζί σας, είμαστε αδέλφια σας, δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα, μου πάνε κιόλας. Εγώ θέλω να πω υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Και όλα με καλή συνεργασία γίνονται. Θέλω να πω εγώ προσωπικά να ευχαριστώ, γιατί μερικές εκδηλώσεις γίνονται απλά από μια μικρή υποχρέωση που έχει ο καθένας, σε εισαγωγικά την υποχρέωση, και μπορεί να την εκμεταλλευτεί ώστε να μπορέσει να βάλει το κάτι της. Είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν έχουμε budget χρημάτων για να κάνουμε εκδηλώσεις. Δεν έχουμε κάποιο χορηγό μεγάλο. Ο καθένας μπορεί από αυτό που μπορεί να δώσει, μπορεί να προσφέρει και έχει τη δύναμη και έχει τη θέληση. Εμένα προσωπικά το ότι θέλει μου φτάνει. Το ότι θέλει. Τίποτα παραπάνω. Θα είμαι πάντα δίπλα στην Ερμιόνη και στον κάθε Ερμιονίτη τον οποίο θέλει, έχει το κέφι, το κουράγιο, έστω να μπορέσει να ξεφύγει από τα σημερινά προβλήματα, να δώσει μια άλλη νότα. Δεν το κάνουμε επειδή είμαστε εκτός πραγματικότητας, ζούμε δύσκολα, περνάμε δύσκολα, είναι δύσκολες εποχές για τον κόσμο, το κάνουμε απλά για να ξεφύγουμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Μαρία, η πάλι μας είπε προηγουμένως ότι ήσασταν έξι χέρια και τα καταφέρατε. Είναι αλήθεια, δεν είχατε βοήθεια από τη Δημοτική Μελέτα? Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα. Ίσως δεν είναι του παρόντος να πούμε τέτοια. Έγινε μια όμορφη εκδήλωση. Θα έρθει η στιγμή που και θα τα πούμε και θα τα γράψουμε και θα μάθει ο κόσμος τι γίνεται πίσω από όλα αυτά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο παρασκήνιο. Θέλω να αφήσω την καλή εικόνα που έχετε σήμερα και πιστεύω αυτό που θα μεταφερθεί από εσάς προς τον κόσμο θα είναι κάτι το διαφορετικό. Θα δώσετε πραγματικά όλη την ουσία της εκδήλωσης.